Χαίρομαι που βρήκαμε τρόπο να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υπέροχο τραπέζι. Το οποίο όντως η αλήθεια είναι. Το είχαμε ντεκόρ. Ναι, βάζαμε πάνω βάζα. Να το χορέψουμε κιόλας. Τι είπα, βάζαμε πάνω βάζα. Και τώρα βάλαμε πάνω βάζα. Ναι, ούτε να το έχεις γραμμένο. Μάθημα διατροφής νούμερο 2. Ναι. Τα πήγες πολύ καλά στο πρώτο μάθημα. Ναι, τα πήγα, Θανάση. Και έχασες και κιλά. Ναι. Λοιπόν, είσαι σπίτι, καλή ώρα και βλέπεις ντοτ. Ναι. Δεν θες να φας κάτι. Ναι, έτσι, να συνοδεύσεις λίγο τη συνέντευξη. Ναι. Σου έχω την τέλεια λύση. Τι, για πες. Σουηδικές φρυγανιές βάζα. Ναι. Πιάνω τις ντελικατές. Ναι. Με τι θέλεις. Με τι να τις φάω. Νομίζω ότι είναι. Εγώ ξέρω με τι. Και εγώ ξέρω με τι. Λοιπόν, με προσούτο και παρμεζάνα και λίγο πιπεράκι πάνω μπορείς. Σε βεβαίως και μπορώ. Θα σου κάνω εγώ πολύ γκουρμέ επιλογή. Είναι μπρουσκέτα, κανονική. Κανονική, είναι από σίκαλη ολικής άλεσης και είναι με μαγιά, γι' αυτό και είναι έτσι τραγανή. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, κανονικά στην τηλεόραση νομίζω ότι το πιάνουμε με το πυρουνάκι. Εσύ δεν με συχαίνεσαι, δεν είμαι άνθρωπο. Όχι, εντάξει. Αλλά εσείς το πιάσετε με πυρουνάκι, δεν είναι κάτι μπροστά. Εμείς εδώ πέρα, εντάξει. Ναι, γενικά εμείς είμαστε αδέρφια, πια δεν έχει να κάνει. Δεν το κάνουμε πολύ τηλεοπτικά. Πιπεράκι. Βάλε μόνο σου, δεν μπορώ. Λοιπόν, περίμενα να βάλω και πιπέρι. Εντάξει. Και όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ γινό και έχει ελάχιστες θερμίδες, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενε. Τα συγχαρητήρια στο σεφ. Βεβαίως. Σε μένα, ναι. Το ξέρω ότι τρως και δεν πρέπει να σου μιλάω, αλλά είναι και νόστιμες, αλλά και είναι υγιεινές, γιατί είναι για μια ισορροπημένη διατροφή. Λοιπόν, φάεσαι αυτή, θα σου κάνω και άλλη μία. Με φίμπρε, με αλεύρι ολικής άλεσης και ολόκληρο το πίτερο σιταριού. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή. Να αφήνω αυτήν. Ναι, θα τη φάω εγώ αυτή. Αχ. Α, τυρί, μπράβο, με τυρί κρέμα. Να σου πω κάτι. Για τις φυτικές ίνες, γιατί λέμε συνέχεια πρέπει να τρώμε φυτικές ίνες, πρέπει να τρώμε φυτικές ίνες. Κάνουν πάρα πολύ καλό στον οργανισμό. Και μάλιστα, τρεις τέτοιες φρυγανιές καλύπτουν το 30% της καθημερινής ανάγκης για φυτικές ίνες. Α, ωραία, τέλεια. Σου βάζω τυράκι κρέμα. Αυτές είναι ωραίες εντωμεταξύ για όλες τις ώρες της μέρας. Μπορείς μετά στο γραφείο σε μια λιγούρα. Γαλοπούλα. Στην τηλεόραση, στο να έρθει κάποιος στο σπίτι, στο να είναι τα παιδιά στο σπίτι. Α, και ντομάτα. Καλά, πώς την προσέχω σε αυτή την εκπομπή. Καλά, φανταστείτε. Και την προσέχω και φροντίζω. Ναι. Θα φάγω την άλλη. Είναι από αλεύρι ολικής άλεσης που σημαίνει ότι έχει όλα τα ωφέλη της ολικής άλεσης και είναι και υγιεινή. Να σου πω. Είναι πολύ γευστική. Ναι, είναι. Γιατί, από το πίτρο. Και από το πίτρο, ναι. Βέβαια και έχει βάλει και ωραία πράγματα πάνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει τυρί κρέμι που είναι φανταστικό. Έχουμε βάλει πάνω γαλοπούλα και ντομάτα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το προσούτο είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, δικιά μου πολύ ωραία. Και η γυναίκα. Βρήκαμε λοιπόν τον τέλειο τρόπο για να σπάσει την πείνα σου, να την κοροϊδέψει και να μην κάνει ατασταλία, να μην κάνει κάτι που έχει τύψει μετά. Φρυγανιές σου ειδικού τύπου που είναι και πιο λεπτές και πιο τραγανές. Και μάλιστα υπάρχουν σε 6 γεύσεις. Μπράβο, Θανάση, τέλειο.